Και ένα τελευταίο. Με τα σκουπίδια τελικά έχετε κάνει πίσω, γιατί εγώ προχθές ακούγοντας τον κύριο Τατούλη στο Ναύπλιο, είπε ότι είναι θέμα ημερών να δεσμευτείτε πλέον όλοι οι Δήμοι με το θέμα του ΣΔΙΤ. Και βέβαια ξέφυγε λιγάκι, ίσως εν τη ρήμη του λόγου, είπε ότι όσοι είναι εμπόδια σε αυτή την ιστορία, με μίσος θα τους κυνηγήσει παντού. Επιλέξει, δεν αφαιρώ και δεν προσθέτω τίποτα για να μην γίνει παρεξήγηση. Δεν ξέρω αν έχει υποθεί αυτό. Εμείς έχουμε αισθανθεί αυτήν την. Τα αποτελέσματα αυτής της αντιπαράθεσης, όχι μόνο ο Δήμος Κορινθίων και αρκετοί άλλοι Δήμοι. Βέβαια, ο καθένας κρίνεται από την πρακτική του, ο καθένας κρίνεται και από τα αποτελέσματα της πολιτικής του. Και αυτό ισχύει για μένα, ισχύει για τους άλλους δημάρχους, ισχύει για την περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Περιφερειάρχη, βεβαίως. Εμείς λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα διεθνή διαγωνισμό σε εξέλιξη. Η προσπάθεια είναι πολύ δύσκολη. Είναι πρώτη φορά που επιλέγει ένας Δήμος να κάνει διαγωνισμό για να αποκτήσει δικές του εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Πιστεύω μέχρι τις 26 του μηνός, αν να κατεθούν κάποιες ενστάσεις στον διαγωνισμό και μπορούν να θεραπευθούν με κάποιες μικρές τροποποιήσεις όπως προβλέπεται από τον νόμο, αυτό θα γίνει από την πλευρά του Δήμου Κορινθίων, γιατί θέλουμε έναν διαγωνισμό ο οποίος θα έχει ξεκάθαρες προδιαγραφές για τα μηχανήματα, ξεκάθαρα θα ζητάει από αυτούς που θα καταθέσουν προσφορές τι θέλει ο Δήμος, θέλει μηχανολογικό εξοπλισμό, θέλει σχέδιο τοποθέτησης και λειτουργίας, θέλει δοκιμαστική λειτουργία για 6 μήνες. Εμείς αυτά θέλουμε να διασφαλίσουμε τώρα που είμαστε στο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού. Από εκεί πέρα, εμείς πιστεύουμε ότι η δική μας διαχείριση θα οδηγήσει σε ένα πολύ μικρό λειτουργικό κόστος που πιθανόν δεν θα χρειάζεται να κάνουμε και ιδιαίτερες αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη και βέβαια σε συνεργασία, όπως υπάρχει αυτή η υποχρέωση, με την κυβέρνηση να δούμε και τη διαχείριση του υπολείμματος με παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος για το υπόλοιμα, είτε με τη χρηματοδότηση ΧΙΤΗ, είτε, που αυτή είναι δική μου πρόταση, με την ενεργειακή αξιοποίηση, είτε για βιοκαύσιμα, είτε για καύση του υπολείμματος αυτής της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Αυτός είναι ο δικός μας σχεδιασμός, ο οποίος θα πρέπει να γίνει σεβαστός, γιατί είναι ένας κοστολογισμένος, έχει μια κοστολόγηση που ουσιαστικά θα οδηγήσει τον Δήμο Κορινθίων στην διαχείριση την ολοκληρωμένη με το μικρότερο δυνατό κόστος. Απέναντι σε πολιτικές που έχουν κόστος διαχείρισης πάνω από 100 ευρώ συν τα μεταφορικά. Και ονόητο σε πολιτικές που οδηγούν σε αποτελέσματα τα οποία δεν είναι και τόσο φιλικά για το περιβάλλον, σε πολιτικές που από την πρώτη μέρα αν υλοποιηθούν θα έχουν συνεχείς αναθεωρήσεις όσον αφορά το κοστολόγιο που στο τέλος θα το πληρώνουν οι δημότες Πελοποννήσου.